βυθίζεται στο πένθος η Κυπαρισία. Τρεις φίλοι και συμμαθητές σβήνουν στην άσφαλτο μετά από μετοπική σύγκρουση με διερχόμενο όχημα, μόλις τα 15 τους χρόνια. Μία ώρα σκασία αρχείου από το σχολείο με το αυτοκίνητο του μπαμπά κατέληξε σε τραγωδία για τους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Κυπαρισίας. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος. Μία άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν τα τρία παιδιά. Από τα συντρίμμια ανασύρονται δύο νεκρά και ο τρίτος βαριά τραυματισμένος, όπως ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος. Ανίποτος ο θρήνος στο νοσοκομείο όπου μεταφέρονται. Δύο νεολαίοι μαθητές, όταν τους φέραν εδώ ήταν ήδη νεκροί. Ο δε άλλος δίνουμε μάχη στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή όλο οι γιατροί για να το διασωληνώσουν. Και άλλη μία μάχη που εκεί φαίνεται ότι την έχουμε κερδίσει και αφορά τον οδηγό του άλλου αυτοκινήτου. Ο μαθητής που έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται διασωληνωμένος σε εσπευσμένα με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίο στην Πάτρα. Η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι αφήνει την τελευταία του πνοή και εκείνος. Ο θάνατος παραμονεύει τους τρεις μαθητές στο 65ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεθόνης Πύργου στο ύψος της Τερψιθέας. Το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Πύργο άγνωστο γιατί συγκρούεται με τοπικά με διερχόμενο γιοταχή φορτηγάκι που οδηγεί ένας 48χρονος Ρουμάνος κάτοικος της περιοχής. Η σύγκρουση είναι σφοδρή. Το αυτοκίνητο των παιδιών κυριολεκτικά συνθλίβεται σε τείχο που υπάρχει δίπλα στο οδόστρωμα. Συγκλονισμένοι καθηγητές και συμμαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ Κυπαρισίας δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάνονται οι τρεις νέοι. Όταν χτύπησε το κουδούνι, τα παιδιά ήταν ήδη στο σχολείο, λέει στον Α' ο διευθυντής του ΕΠΑΛ, που επισημαίνει πως έφυγαν από το σχολείο χωρίς άδεια. Τρεις μαθητές της πρώτης τάξης, 15 χρονών, ήρθαν την πρώτη ώρα για μάθημα, έφυγαν μετά, έχουν απουσίες, πήραν το αυτοκίνητο του πατέρα τους, οι δύο αλλοδαποί, ο άλλος Έλληνας, και πηγαίνοντας στην Εθνική Οδό Κυπαρισίας Φιλιατρών, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, έγινε το δυστύχημα και δυστυχώς οι δύο είναι νεκροί και ο άλλος έχει μεταφερθεί στην Πάτρα. Φυσικά παιδιά ότι δημιουργούσαν πρόβλημα κάθε άλλο. Και με εκπλήσει το αυτό να βγουν να πάρουν το αυτοκίνητο του πατέρα τους, ο αλλοδαπός το πήρε και να αναπτύσσουν τέτοια υπερβολική ταχύτητα σε εθνική οδό χωρίς δίπλωμα. Οι γονείς ήρθαν στο νοσοκομείο. Φυσικά δεν αναγνωρίζω τα παιδιά. Είναι τόσο δυνατό το χτύπημα που από ό,τι μου είπαν οι αστυνομικοί που δεν είναι αναγνωρίσιμο τα παιδιά. Ήταν έκπληξη ότι πήγαινε κρυφά τα αυτοκίνητα, αναπτύξαν και ταχύτητα, θέσαν τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ήταν από τα ήσυχα, τα συνεργάσιμα παιδιά. Το δάγμα μας είναι τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Και αποβολές όταν τους δίναμε, τα κρατάγαμε στο σχολείο. Τώρα το λέει και το κράτησε αυτό, τα κράτησε στο σχολείο και αποβολές να έχουν πάρει. Γιατί ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί βγει από την αυλόπορτα, κινδυνεύει. Για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί η τροχέα Κυπαρισίας. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπαν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες αυτού του τραγικού τροχαίου. Σπίτι μου, άκουσα ένα μπαμ, ακούω τα σκυλιά που έρχομαι να αγαπηγήσουν, μπήκα το κάτω, είδα ό,τι είδα. Ψυχές, 15χρονες. Εντάξει, πιτσιρικάδες όλοι. Έρχονται από εκεί από τη στροφή και έρχονται και σκάνε εδώ πέρα, απάνω στο αμάξι. Εν κινήσει και τα δύο αμάξια όμως. Και αυτό που έρχονταν από Φιλιατρά προς Κυπαρισία. Με ταχύτητα. Με ταχύτητα μεγάλη, αυτό που έρχονταν από Κυπαρισία. Και το πέταξε στροφή εκεί πέρα, το πέταξε στροφή και το έριξε μπροστά στο φορτηγάκι. Εκεί την ώρα πανικός. Μπαρτζουλιμός. Βρισκόμαστε στο σημείο που έγινε. Πόσο συχνά παίρνουν από εδώ 15χρονα με το τιμόνι στα χέρια? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όταν λέμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Καταρχήν τα γνωρίζαμε. Ειδικά το ένα το παιδάκι το που είναι εδώ, δηλαδή που μένει στην Κυπαρισία. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Τους γονείς του, την οικογένειά του. Όλους δηλαδή. Μου έλεγε ο διευθυντής του, μου λέει καλά παιδιά. Δηλαδή. Ναι, ήταν καλά παιδιά. Καλά παιδιά, όντως. Τι να λέμε τώρα, παιδιά, είμαστε. Όλος ο κόσμος δηλαδή είναι συγκλονισμένος. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και για την πόλη και τα παιδιά, τις οικογένειες, για όλους. Είναι 15 χρόνια παιδιά, είναι. Αλλά ήμουν από τους γονείς. Τίποτα άλλο. Αλλά ήμουν από αυτές τις ψυχές που φύγανε άγουρες, 15 ετών. Και οι γονείς, είναι δράμα. Είναι δράμα. Τους ξέραμε, ρε παιδιά, τους ξέραμε. Το δικό μου γιος πάει Δευτέρα Λυκείου. Παιδιά είναι, τα ξέραμε. Καλά παιδιά, μου λέει και ο διευθυντής. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι η ηλικία που κάνουν αυτά, την ηλικία τους. Τα κάνουν τα παιδιά. Τώρα είναι μην έρθει το κακό.
Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, όλα τα νεότερα από αυτήν την τριπλή τραγωδία. Στην Κυπαρισσία βρίσκεται τώρα Αλέξης Κουβέλης. Αλέξη, από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, από ό,τι απέμεινε από αυτό το αυτοκίνητο, καταλαβαίνει κανείς πόσο σφοδρή ήταν αυτή η σύγκρουση. Τα συντρίμμια είναι επίσημα ακριβώς. Πρώτα το βαν, μετά το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν αυτά τα άτυχα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από την κατάσταση της υγείας του οδηγού του βαν, ο οποίος ήταν κανονικά στη λωρίδα του όταν έπεσε το αυτοκίνητο πάνω. Μου είπαν ότι είναι σε καταστολή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η Κυπαρισσία βρίσκεται σε σοκ. Μαγαζιά, καταστηματάρχες μου λέγανε σκέφτονται να μην ανοίξουν, μικρή κοινωνία, καταλαβαίνετε, γνωρίζω ένας τον άλλον. Και η μία ιστορία διαδέχεται την άλλη, που ακούς έτσι σε λίγα λεπτά κυκλοφορώντας μέσα στην πόλη. Να σας πω ότι η μητέρα του ενός ήταν στο νοσοκομείο όταν έμαθε ότι κάτι έγινε, εργάζεται εκεί η γυναίκα. Έμαθε ότι κάτι έγινε, αλλά φυσικά δεν είχε το νου της για το παιδί, γιατί ήξερε ότι το παιδί ήταν σχολείο. Καταλαβαίνετε το σοκ που υπέστη αυτή η γυναίκα όταν έμαθε ότι ένας ισορρός ενός του 15χρονου που έφτασε μόλις στο νοσοκομείο ήταν το παιδί της. Ο πατέρας του Θανάση, μίλησα μόλις πριν από λίγα λεπτά, του έχουν κοπεί τα πόδια. Ο Θανάσης ήταν ο τέταρτος της παρέας, δεν τους ακολούθησε τελευταία στιγμή, τους άκουσε να του λένε ότι πάμε για καφέ. Όχι, λέει, δεν θα έρθω, δεν θέλω να έχω τις απουσίες και φοβάμαι κιόλας, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για 15χρονα. Ναι. Και όταν λέμε 15χρονα, εννοούμε μια λεπτομέρεια θα σας πω, ότι πήγαν και πήρανε το αυτοκίνητο με τα ποδήλατα. Με τα τρία ποδήλατα δηλαδή, φτάσανε στο σημείο που ήταν το αυτοκίνητο και εκεί επιβιβάστηκαν και ξεκίνησαν να τρέχουν, όπως μου λένε, αυτοί που κινήθηκαν στον δρόμο εκείνη την ώρα. Φαίνεται ότι είχαν αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα και έγινε το κακό. Κάτι που δυστυχώς, ειδικά στην περιφέρεια, συνηθίζεται πολύ νεαροί, πριν ακόμα είναι σε ηλικία να βγάλουν δίπλωμα, να παίρνουν το αυτοκίνητο. Μιλάμε όμως πάντα για μια τραγωδία, έτσι, για 3 15χρονους, 3 αμούστακα παιδιά που χάθηκαν σήμερα το πρωί εδώ στην άσφαλτο. Κρίμα και πάλι κρίμα. Αλέξη Κουβέλη, σε ευχαριστώ πολύ.